Με τη χρονιά να κλείνει με θλιβερό απολογισμό στον αριθμό των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα και δεκάδες οικογένειες να έχουν βυθιστεί στο πένθος, το προσωπικό της τροχείας Χανίων ενισχύει την παρουσία τους στους δρόμους σε μια προσπάθεια η περίοδος των γιορτών να κυλήσει ανέμακτα. Το πρωί κλιμάκιο της υπηρεσίας με επικεφαλής τον διοικητή του τμήματος τροχείας Γιάννη Βλαχάκη διένει με ενημερωτικά φυλάδια στους οδηγούς στον κόμβο Κλαδισσού, διενεργώντας παράλληλα ελέγχους. Είναι πολλά καλές γιορτές, να προσεχείτε. Συνεργεία του τμήματος τροχείας Χανίων θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία της πόλης των Χανίων από σήμερα και για όλη την περίοδο των γιορτών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το τμήμα τροχείας Χανίων θα βρίσκεται επιποδός. Όλη η διαθέσιμη δύναμη του προσωπικού της τροχείας θα βρίσκεται στους δρόμους, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Θα υπάρχουν συνεργεία ελέγχων καθ' όλο το χρονικό διάστημα των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς μέχρι και τα Θεοφάνεια. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και εστιασμένοι στις παραβάσεις που βεβαιώνονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η μη χρήση ζώνης και κράνους, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Όπως επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και κατά την οδήγηση υπό την υπήρεια μέθης. Η αυξημένη κίνηση στους δρόμους, η έντονη ρυθμή των γιορτών και η διασκέδαση που συνοδεύεται από κατανάλωση αλκοόλ ενισχύουν τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Καλούμε τους φίλους οδηγούς να οδηγήσουν με σύνεση και προσοχή, να σεβαστούν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σε περίπτωση που βγουν έξω για να διασκεδάσουν, είτε σε κάποιο κέντρο διασκέδασης είτε σε σπίτι με παρέα, να επιλέξουν κάποιον που να είναι αυτός που λέμε ο οδηγός της παρέας, εκείνος που δεν θα πιει για να μπορέσει να μεταφέρει τους υπόλοιπους στα σπίτια τους με ασφάλεια. Η ενημερωτική καμπάνια της τροχείας στα Χανιά, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, στοχεύει να βρει αποδέκτες τη φετινή εορταστική περίοδο.